Ήταν πιο σοβαρά. Μαζί με τον κόσμο έχω και εγώ παράπονο. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Κάθε μέρα το πρωί που ξυπνάω, κάνω κάποια πράγματα να δω αν θα μπορούσα να επανέλθω και να γυρίσω στον κραπάρ, ένα τηλέφωνο και να πω είμαι καλά, γυρνάω, με θέλετε. Αλλά δυστυχώς ακόμα ούτε μπορώ να σκύψω πολύ, πονάω πολύ, μου κόβεται η ανάσα από τον πόνο, αλλά ούτε μπορώ να τρέξω. Οπότε πρακτικά δεν θα μπορούσα να γυρίσω στο παιχνίδι. Και επειδή σαν χαρακτήρα είμαι πεισματάρα και πραγματικά μάχημη, να γυρίσω, να επιστρέψω και να μην είμαι ο εαυτός μου και απλά να κάθομαι περιμένοντας μια υποτυπώδης ανάρρωση, η οποία μπορεί να έρθει και μετά το παιχνίδι, με το τελείωμα του παιχνιδιού, δεν είναι κάτι που ταιριάζει στη φύση μου. Δηλαδή εσύ ήσουν πιο σοβαρά από το Μάριο στο ατύχημα? Ναι, εγώ ήμουν πιο σοβαρά από το Μάριο. Είναι σπασμένα δύο πλευρά, ένα ραγισμένο. Τα πλευρά θέλουν πολύ χρόνο για να επουλωθούν και να επανέλθουν. Ακόμα και αν νιώσεις ότι είσαι καλά, αυτό μπορεί να είναι στο σημείο που μπορεί να ξανασπάσει και να γίνει χειρότερη η ζημιά. Οπότε πρέπει να είσαι προσεκτικός με συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Νιώθω ότι κάπου αδικήσε, γιατί κάποιοι λένε καλά, πώς έχει σπάσει τα πλευρά της και έχει περπατάει. Θες να το εξηγήσεις στον κόσμο τι ακριβώς είναι, τι συμβαίνει? Γιατί και εμένα μου κάνει εντύπωση στην αρχή, αλλά μετά έχω ρωτήσει και έχω καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα. Πρώτον, τα πλευρά εξαρτάται ποια πλευρά έχει σπάσει, αναλόγως αν είναι χαμηλά ή αν είναι ψηλά. Εμένα είναι ψηλά, είναι το 7 και το 6 και το 5 ραγισμένο. Όταν είναι ψηλά μπορείς να κινηθείς πιο εύκολα, γιατί είναι πιο, ο κορμός είναι πιο συγκεκριμένη η δομή του. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο χαρακτήρας μου, όπου είμαι πολύ, σε εισαγωγικά, νευρική, είναι από τώρα, δυναμική, πεισματάρα. Δεν μπορώ να κάτω σε ένα κρεβάτι και να περιμένω να αναρρώσω. Νομίζω θα αρρωστήσω παραπάνω, θα βγάλω και άλλες ασθένειες από αυτές που ήδη έχω. Από τη δεύτερη μέρα που ήμουν στο νοσοκομείο, ζήτησα από τον γιατρό να μου δώσει το χέρι του και να σηκωθώ. Αυτός Τούρκος, πολύ μάχημος και πολύ σκληρός γενικά σαν γιατρός, μόλις με είδε μου λέει: Ειρήνα, I can't believe it. Αν δεν είχα τις ακτινογραφίες και αν δεν ήξερα ότι είναι σπασμένα, θα πίστευα ότι δεν έχεις τίποτα. Είμαι έτσι από τη φύση μου. Δεν μπορώ να κάτσω σε ένα κρεβάτι, δεν μπορώ να μουρμουρήσω, δεν θέλω να κλάψω. Δεν θέλω να φαίνεται ότι είμαι άρρωστη εν ολίγης. Είμαι από παιδί έτσι. Παίρνεις την απόφαση ότι θα φύγεις. Την πήρες? Δεν την πήρα εγώ την απόφαση, δυστυχώς. Την πήρε ο γιατρός την απόφαση. Δεν ήταν δική μου απόφαση. Εγώ, άμα μου έλεγε η Ειρήνη τι θα ήθελες να κάνεις, θα σου έλεγα βγάλε μου τα δύο τα πλευρά, να μην πονάω, να ξαναμπω μέσα. Να σε ρωτήσω κάτι. Εύλογα θα σε ρωτώ αυτό το πράγμα. Πες ότι ο γιατρός σου έλεγε ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις. Mm-hmm. Και εσύ έλεγες, εγώ θέλω να συνεχίσω. Ναι. Η παραγωγή δεν ήταν υποχρεωμένη να σε αφήσει να συνεχίσεις? Ναι. Ωραία. Και τι, θα σου έλεγε απλά να κοιμάσαι στο. Μπορούσες να είχες άδεια γιατρού, να μην διαγωνίζεσαι. Και απλά να ήσουν στην παραλία. Θα μπορούσα να το κάνω αυτό και νομίζω ότι και η παραγωγή θα συμφωνούσε σε αυτό. Πάρα πολύ. Αλλά, ναι, πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό σαν Ειρήνη. Δεν γίνεται τώρα να κάθομαι σε ένα παιχνίδι και να διεκδικώ ένα έπαθλο το οποίο, που δεν πήγα για το έπαθλο. Πήγα πιο πολύ για όλη αυτή την κακουχία στην ουσία. Και να κάθομαι και να περιμένω απλά να τελειώσει ένα παιχνίδι χωρίς να αγωνίζομαι. Δεν είναι κάτι που αντιπροσωπεύει τον εαυτό μου, οπότε θεώρησα εξ αρχής ότι δεν πρέπει να το κάνω. Είναι άδικο και για μένα.